τα χρόνια της γνωριμίας μας, να σας έλεγα ότι έλα, κάτσε κάτω και πες μας τι λέει ο Παπανδρέου. Εμένα με ενδιαφέρει τι λέει ο Μωραΐτης. Okay. Με ενδιαφέρει τι σκέπτεται αυτή τη στιγμή ο Μωραΐτης. Ο Μωραΐτης, ο οποίος είναι μέλος της συγκυβέρνησης, είναι μέλος της ομάδας είναι που στηρίζει. Είναι ένας βουλευτής, προσέξτε, που στήριξε τα δύο χρόνια. Ανήκει στην κυβερνόσα παράταξη. Ψήφισε προϋπολογισμό. Έχετε ψηφίσει μνημόνια, προϋπολογισμούς. Αυτή τη στιγμή, τι σκέπτεται λοιπόν ο Θάνος Μωραΐτης? Ο Θάνος Μωραΐτης, κύριε Παπαδάκη, αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω και πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, σκέπτονται και προτάσουν πάνω απ' όλα τη χώρα. Γιατί η συγκυρία είναι πάρα πολύ κρίσιμη και εκτιμώ ότι αν, όχι το επόμενο διάστημα, όχι τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, αν δεν πριτανεύσει η συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων σε αυτή την κρίσιμη φάση, πιστεύω ότι θα δούμε πολύ χειρότερα πράγματα. 180 δεν υπάρχουν. Είμαι ένας βουλευτής λοιπόν που εκφράζω δημοσίως, όχι σήμερα και τις προηγούμενες μέρες, αυτή τη διαφωνία μου, βλέποντας το που θα σας πω στη συνέχεια, τα πάντα θα τα πούμε, βλέποντας το που θέλουν κάποιοι να πάνε τα πράγματα. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να πριτανεύει λοιπόν είναι όλα αυτά τα οποία σας είπα, και έχουμε μέρες, έχουμε ώρες, και πρέπει να περιφρονήσουμε πάνω απ' όλα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που σας βλέπω με αγωνία κάθε μέρα, το κάνετε κι εσείς. Τις θυσίες του ελληνικού λαού, ενός ελληνικού λαού που πέντε χρόνια έχει θυσιάσει τα περισσότερα για να μπορέσει να στηρίξει. Ευθέως σας λέω ότι δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες σας. Ακριβώς. Βάζω και εσάς δυστυχώς, γιατί είστε πολιτικός. Εγώ το βάζω. Δεν μας ενδιαφέρουν οι καρέκλες σας. Εγώ το βάζω μόνος μου. Και το βάζω πρώτα και πριν από εσάς. Δημιουργείται η εντύπωση ότι η μάχη γίνεται για την καρέκλα. Και λέω λοιπόν ότι πρέπει το πολιτικό σύστημα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και πρέπει ο καθένας από εμάς να παραμερίσει την προσωπική του επιδίωξη, τη φιλοδοξία του και να υπηρετήσει αυτό που πρέπει. Συγκεκριμένη. Σωστή η απόφαση Σαμαρά Βενιζέλου για την επίσπευση των διαδικασιών για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Σωστή η απόφαση για να προτείνουν τον Σταύρο Δήμα. Τι λάθη έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει? Πιστεύω, κύριε Παπαδάκη, ότι η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση η οποία δεν προετοιμάστηκε καθόλου. Και γι' αυτό βλέπουμε τις τρεις τελευταίες μέρες να καταραίουν τα πάντα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση... Άρα είναι λάθος η απόφαση Σαμαρά Βενιζέλου για επίσπευση. Θα με ακούσετε τι έχω να πω. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να εξαντλήσει όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα τα οποία παρέχει η δημοκρατία μας, ώστε αν έβλεπε το αδιέξοδο, τότε βεβαίως να πήγαινε κατευθείαν σε εκλογές. Κατευθείαν σε εκλογές. Αλλά είμαστε η μοναδική χώρα, κύριε Παπαδάκη, που ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μιλάμε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο. Είναι λάθος. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν υπάρχουν συμβούλια πολιτικών αρχηγών. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που είμαστε ξανά δυστυχώς λίγο πριν την καταστροφή, είμαστε στο χείλος του γκρεμού και οι πολιτικές δυνάμεις του κόσμου κοιτάζουν άλλη δεξιά, άλλη αριστερά και κοιτάζουν άλλη. Άρα λοιπόν, Σαμαράς Βενιζέλος, γιατί η απόφαση τη πήρε λοιπόν. Σαμαράς Βενιζέλος, Νίκο μου. Ναι. Λέω για τον Σαρβάκο που με ρωτάει. Σαμαράς Βενιζέλος την πήραμε. Αφού είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τη με ρωτάει. Δεν έχει ευθύνη ο κύριος Μωραΐτης? Προφανώς σας ρώτησαν για αυτή την απόφαση. Όχι, βεβαίως. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν σας είπε ο κύριος Βενιζέλος? Θέλω, ναι. Δεν είσαστε και πολλοί βουλευτές, να σας φωνάξει και να σας πει. Είμαστε λίγοι. Αν θέλετε να το ολοκληρώσω. Ναι. Λοιπόν, όφιλε λοιπόν ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες τις οποίες είχε μπροστά του. Ποιες? Αυτό το οποίο σας είπα. Δηλαδή, είμαστε η μοναδική χώρα, το επαναλαμβάνω, που δεν υπάρχει συμβούλιο αρχηγών, εθνική πολιτικών συνένεση, αρχηγών. Βέβαια. Δεν υπάρχει εθνική συνέλευση. Θα έπρεπε να έχει φωνάξει τον κύριο Τσίπρα. Θα έπρεπε να έχει φωνάξει τον κύριο Τσίπρα. Το λέγανε βουλευτές του κόμματός του, σας θυμίζω. Που βγήκανε και λέγανε ο Πρωθυπουργός πρέπει να καλέσει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η χώρα δεν έχει περάσει τα δύσκολα και βρισκόμαστε τώρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη καμπή. Και αντί κάποιοι να προετοιμάζουν εδώ και 6 μήνες, κύριε Παπαδάκη, το τέλος του 2014, το πώς η χώρα θα βρεθεί ανάμεσα από νέα διλήμματα και μπροστά σε νέες αποφάσεις, να προετοιμάσει τη χώρα για το ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει, αν θα βγούμε στις αγορές, αν θα συνεχίσουμε σε νέο πρόγραμμα, όλα αυτά, αντί αυτού λυπάμαι που το λέω και το λέω δημοσίως, κάποιοι έδιωχναν τη χώρα από το δουνουτού από τη χώρα και κάποιοι έσκυζαν τα μνημόνια.
Δυστυχώς στους τελευταίους μήνες συριζοποιήθηκε. Δηλαδή κυβέρνηση, δηλαδή αντιπολίτευση. Συριζοποιήθηκε, προσέξτε, ο λόγος της κυβέρνησης με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και θέλω να πω και στην πρόταση. Και τα λάθη του κόμματός σας όμως. Και στην πρόταση θα σας πω, θα μιλήσω και για αυτά για όλα. Αλλά και να πάμε και στην πρόταση του.